Γεια χαρά σε όλους! Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10. Στην εποχή μας, με τη βοήθεια της αεροναυπηγικής, οι χιλιομετρικές αποστάσεις έχουν πραγματικά μηδενιστεί και το να ταξιδέψουμε από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη δεν ήταν ποτέ πιο γρήγορο και άνετο. Τα αεροπλάνα είναι η επανάσταση στον τρόπο που μεταφερόμαστε. Παίζουν σημαντικό ρόλο στο στρατό και στη μεταφορά φορτίων. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα αεροσκάφος, τόσους περισσότερους επιβάτες και τόσο μεγαλύτερο φορτίο μπορεί να μεταφέρει. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα 10 μεγαλύτερα αεροπλάνα που υπάρχουν σήμερα. Πριν δούμε όμως το νούμερο 10, θέλω να ευχαριστήσω κάποιους από τους φίλους του καναλιού που πρότειναν αυτό το βίντεο. Τον Κοτσιαρίκα Τζίκα, τον Ηλία, τον Νικόλα, το κανάλι Aegean Airlines TV, τον φίλο μας με το κανάλι Challengers Team, τον Γιάννη και τον Στέφανο. Airbus A340-500. Αυτό το αεροσκάφος δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αεροδιαστημική Εταιρεία Airbus. Έχει 4 κινητήρες. Έχει μήκος 68 μέτρα. Η έκταση των φτερών του είναι στα 63 μέτρα και 45 εκατοστά. Το συγκεκριμένο Airbus μπορεί να καλύψει απόσταση 16.668 χιλιόμετρων χωρίς στάση για ανεφοδιασμό. Χωράει ως και 375 επιβάτες και μπορεί να φτάσει ταχύτητα 611 χιλιόμετρων την ώρα. Το Airbus A350-900 είναι ένα αεροσκάφος jet με δύο κινητήρες Rolls-Royce ευρείας ατράκτου. Το A350 είναι το πρώτο Airbus που η άτρακτος και τα φτερά έχουν κατασκευαστεί κυρίως από πολυμερή ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Μεταφέρει ως και 440 επιβάτες. Έχει έκταση φτερών 64 μέτρα και 75 εκατοστά. Κάθε ένα τέτοιο αεροσκάφος κοστίζει 311 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία Boeing έχει δημιουργήσει το αεροσκάφος που βρίσκεται στο νούμερο 8. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο με δύο κινητήρες και χωράει ως και 550 επιβάτες. Το Boeing 777-300 έχει μήκος 74 μέτρα και 11.000 χιλιόμετρα αυτονομία πτήσης. Το μεγαλύτερο ύψος που μπορεί να φτάσει είναι τα 43.000 πόδια, δηλαδή 13.130 χιλιόμετρα. Το Antonov N22 είναι ένα στρατιωτικό αεροπλάνο. Έχει 4 έλικες και είναι το μεγαλύτερο αεροπλάνο με έλικες. Από το 1965 που πρωτοπέταξε, το συγκεκριμένο αεροπλάνο χρησιμοποιείται μόνο για στρατιωτικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Έχει έκταση φτερών 64 μέτρα και 40 εκατοστά, ενώ η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει είναι τα 740 χιλιόμετρα την ώρα. Στο νούμερο 6 έχουμε άλλο ένα αεροπλάνο της Ουκρανικής Antonov. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αεροσκάφη για μεταφορές. Χωράει ως και 150 τόνους φορτίο. Έχει 4 κινητήρες, μπορεί να φτάσει ταχύτητα 909 χιλιόμετρων την ώρα. Η έκταση των φτερών του είναι 73 μέτρα και 30 εκατοστά. Η πρώτη του πτήση έγινε το 1982. Το επιβατικό αεροσκάφος Airbus A340-600 κατασκευάστηκε το 1993. Με μήκος 75 μέτρα και 36 εκατοστά, δεν παίρνει άδικα την 5η θέση σε αυτή τη λίστα. Χωράει ως και 475 επιβάτες. Οι επιβάτες αυτού του αεροπλάνου πραγματικά απολαμβάνουν την πτήση τους, καθώς οι θέσεις δεν είναι στριμωγμένες και έτσι νιώθουν πολύ άνετα. Το Boeing 747-400 είναι ένα αεροσκάφος ευρείας ατράκτου για επιβατικές αερογραμμές, το οποίο αναφέρεται πολλές φορές ως Jumbo Jet. Είναι ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα αεροσκάφη του κόσμου με το διπλό κατάστρωμα που διαμορφώνει μέρος του μήκους του. Χωράει μέχρι και 660 επιβάτες. Κάθε ένα από αυτά τα αεροσκάφη στοιχίζει 234 εκατομμύρια δολάρια. Στο νούμερο 3 έχουμε άλλο ένα επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας Boeing, το Boeing 747-8 International ή αλλιώς η Βασίλισσα των Ουρανών. Χωράει 467 επιβάτες.
Έχει μήκος 76 μέτρα και 30 εκατοστά και 19 μέτρα και 40 εκατοστά ύψος. Μπορεί να πετάξει 18.415 χιλιόμετρα χωρίς καμία στάση για εφοδιασμό. Κοστίζει 351 εκατομμύρια δολάρια το ένα. Το Airbus A380-800 είναι ένα διόροφο τετρακινητήριο αεροσκάφος jet ευρείας ατράκτου. Είναι το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο και πολλά αεροδρόμια έχουν αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις τους για να μπορούν να το φιλοξενήσουν. Ο πάνω όροφος του A380 εκτείνεται σε όλο το μήκος της ατράκτου. Χωράει ως και 853 άτομα σε μια οικονομική διαμόρφωση. Έχει συνολικό μήκος 72 μέτρα και 73 εκατοστά, ενώ το ύψος του είναι 24 μέτρα και 45 εκατοστά. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει είναι τα 1020 χιλιόμετρα την ώρα. Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο είναι το μεταφορικό αεροσκάφος που είναι κατασκευασμένο από την Ουκρανική Αντόνοφ. Είναι το Αντόνοφ N-225 Εμρίγια. Σχεδιάστηκε για τη μεταφορά του διαστημικού λεωφορείου Μπουράν. Εμρίγια στα Ουκρανικά σημαίνει όνειρο. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο είναι διαθέσιμο για εμπορικές μεταφορές βαρέων φορτίων λόγω του μεγάλου εσωτερικού χώρου της ατράκτου του. Χωράει 640 τόνους φορτίου. Έχει 84 μέτρα μήκος, ενώ τα φτερά του έχουν έκταση 88 μέτρα. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει είναι τα 850 χιλιόμετρα την ώρα. Έχετε ταξιδέψει ποτέ με κάποιο από αυτά τα αεροπλάνα? Θα θέλετε μήπως να ταξιδέψετε με κάποιο από αυτά? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Βρείτε μας και στο Instagram για να μαθαίνετε από τους πρώτους ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.